Όσο είναι μέσα στην κατάθεσή μου αυτά. Υπονοήσετε την ηγεσία του Αρίου Πάγου? Δεν υπονοώ κανέναν. Τι απαντάτε στον κύριο Σιούλα, κύριε? Δηλαδή κατονομάσατε κάποιους? Τα έχω εκθέσει όλα στην κατάθεση. Αναφερθήκατε και σε πολιτικά πρόσωπα? Ανεφέρθηκε σε πολιτικά πρόσωπα. Ποιανού χώρου, κύριε Τζανακάκη? Του χώρου στον οποίο ανήκω. Εννοείται ότι στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει κάνει επίθεση κάποια στιγμή, κύριε Τζανακάκη? Δεν θα πω πράγματα τα οποία έχω πει στην κατάθεσή μου. Στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου αναφερθήκατε, κύριε Τζανακάκη? Ανεφέρθηκε, διότι εκείνος ανέφερθη πρόεδρο. Πιστεύετε ότι είχατε κάνει λάθος πριν ένα χρόνο, κύριε Τζανακάκη, που δεν είχατε? Δεν πιστεύω καθόλου ότι είχα λάθος και το έχω δικαιολογήσει σε 20 σελίδες. Σήμερα όμως, σήμερα, τον τελευταίο καιρό, την περασμένη εβδομάδα, συνεκλήθη η Ολομέλεια και η πρόταση του κυρίου Καράμπελα ήταν πανομοιότυπη με την πρόταση του κυρίου Ζορμπά. Θέμα του κυρίου Καράμπελα και θέμα με τα 10 μήνες άλλο το υλικό από εκείνο το οποίο είχα εγώ ενώ και υπόψη μου όταν μελετούσα το τέλος του Ιουνίου. Του 95 τη δικογραφία. Ορίμασαν συνθήκες που δεν ήταν τώρα? Δεν το ξέρω καθόλου, διότι δεν έχω γνώση τη δικογραφία. Δηλαδή υποστηρίζετε ότι τότε δεν υπήρχαν επιβαρυντικά στοιχεία? Όχι, το υποστηρίζω. Προκαλώ ιανδήποτε, και το είπα επανειλημμένως, προκαλώ ιανδήποτε να βρει οποιοδήποτε στοιχείο τότε. Ο κύριος Σιούλας τότε σας είχε δημιουργήσει στη θέση που είχατε κάποια προβλήματα? Δεν θα πω θέματα τα οποία έχω πει ήδη στην κατάθεση. Σας είχε επιτεθεί όμως ο κύριος Σιούλας με άσχημο τρόπο, θα λέω. Δικαίωμά του. Στον κύριο Ζορμπά αναφερθήκατε? Ανεφέρθηκε στον κύριο Ζορμπά μέσα στο ιστορικό της υπόθεσης. Πέρα από αυτά τα τρία ονόματα τα οποία μας αποκαλύπτετε τώρα ότι... Δεν αποκαλύπτω τώρα, τα έχω πει προμακρού. Ότι τα αναφέρατε στην κατάθεσή σας. Ναι. Υπήρξαν και κάποια άλλα ονόματα στα οποία κάνατε αναφορά? Όχι. Μετά τις δηλώσεις του κυρίου Τζανακάκη, από το γραφείο του επιτίμου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, εκδόθηκε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης στις 27 Ιουνίου 1995, μετά την δημοσίευση στον τύπο του πορίσματος Ζορμπά για τα ψηφιακά, ζήτησε με δήλωσή του την παραπομπή του θέματος στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Εφετών. Το ίδιο άλλωστε έπραξε και όταν ήταν πρωθυπουργός για σοβαρές υποθέσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαλεύκανσή τους. Στο μεταξύ, ο Σωκράτης Κόκαλης, που πρόκειτο να καταθέσει σήμερα στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Αναστάσιο Κανελόπουλο, ανέβαλε την κατάθεσή του, επικαλούμενος ανηλυμένες υποχρεώσεις. Όπως έγινε γνωστό, ο δικηγόρος του κυρίου Κόκαλη επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον κύριο Κανελόπουλο και του ζήτησε να ορίσει νέα ημερομηνία. Ο κύριος Κόκαλης έχει κληθεί να καταθέσει για όσα ανέφερε σε ανακοίνωση της Συντρακόμ για τα ψηφιακά, στην οποία υποστήριζε ότι τον πολεμούν συμφέροντα πολιτικά, επιχειρηματικά και δημοσιογραφικά. Χωρίς αναισθητικό και σήμερα, φίλες και φίλοι, ο κύριος Κόκαλης ζήτησε αναβολή να καταθέσει την ερχόμενη Τρίτη λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Ο δικηγόρος του, ο κύριος Σαραντίτης, όπως αναφέρει το δικαστικό ρεπορτάζ, ζήτησε αναβολή σήμερα για την ερχόμενη Τρίτη για τον μεγάλο επιχειρηματία. Κυρίες και κύριοι, σήμερα πιστεύω ότι έχουμε μια καυτή συζήτηση εδώ μέσα στο στούντιο του Sky. Κοντά σας σήμερα ο κύριος Αλέξανδρος Κατσαντώνης, ο οποίος εδέχθη τις βολές του κυρίου Λικουρέζου σήμερα στην Ελευθεροτυπία. Επίσης κοντά σας ο κύριος Βασίλης Βενέτης, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου του Πειραιά, και ο κύριος Γιάννης Ντάσκας, ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας Αδέσμευτος Τύπος. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά πάλι μαζί.